«Μόλις άρχισα να ζω, μάλλον πρέπει να πεθάνω». Αυτά ήταν τα λόγια του μικρού Τιμόθεου, ενός από τα 5 παιδιά της επταμελούς οικογένειας από την Ουκρανία, την οποία υποδέχθηκε με ζεστή αγκαλιά ο Μητροπολίτης Δεδημοτήχου, Ορεστιάδας και Σουφλίου, κύριος Δαμασκηνός. Η φράση που βγήκε από τα χείλη του γιού του Τιμόθεου ήταν και εκείνη που όθησε τους γονείς του, πατέρα Νικόλαο και Εκατερίνη, να πάρουν την δύσκολη απόφαση της φυγής από την πατρίδα. Ο πατέρας Νικόλαος Τισκούν, ορθόδοξος χριστιανός ιερέας στο Κίεβο, έχει ζωγραφισμένη στο πρόσωπό του τη θλίψη, την αγωνία και τον τρόμο που του δημιούργησαν οι σκληρές εικόνες του πολέμου στη χώρα του. Но так как у меня большая семья и много детей, я вынужден был покинуть страну. Βέβαια, επειδή εγώ προσωπικά είχα μεγάλη οικογένεια και μικρά παιδιά, ήμουν αναγκασμένος να εγκαταλείψω τη χώρα μου παρά τη θέλησή μου. Мы воспользовались приглашением владыки Дамаскина, митрополита Дамаскина. Εκμεταλλευτήκαμε την πρόσκληση του Σεβασμιωτάτου Митрополиту Дамаскину. И мы очень признательны владыке Дамаскину и всему греческому народу за поддержку. Και είμαστε ευγνώμονες και στον Σεβασμιωτάτο Μητροπολίτη Δημοτήχου Δαμασκηνού και σε όλο το ελληνικό λαό για την υποστήριξή σας. За понимание, за молитвы. Για την κατανόηση και τις προσευχές. И мы верим, что Господь поможет нам победить это зло. Και πιστεύουμε ότι ο Θεός θα μας βοηθήσει να νικήσουμε αυτό το κακό. Τις τρεις πρώτες μέρες, όπως περιγράφουν στην ΕΡΤ Ορεστιάδας, δεν μπορούσαν να συνειδητοποιήσουν τι συμβαίνει. Όταν όμως διαπίστωσαν ότι οι φίλοι τους καθώς και αυτοί των παιδιών τους άρχισαν να εγκαταλείπουν τη χώρα, όταν άκουσαν τον Τιμόθεο να μονολογεί ότι μάλλον ήρθε η ώρα να πεθάνει, πήραν με βαριά καρδιά την απόφαση. Мы три дня не могли поверить, поэтому в первые дни уже все друзья, в основном все друзья наших деток, маленькие, кто был, выезжали. Τρεις μέρες δεν μπορούσαμε να πιστέψουμε το τι συνέβη, αλλά μετά ήμασταν σε κατάσταση σοκ. Και μετά από λίγες μέρες άρχισαν να φεύγουν από τα σπίτια τους οι φίλοι μας και οι φίλοι των παιδιών μας. Мы поехали на третий день из Киева и под взрывы слышали взрывы, дети плакали. Την τρίτη μέρα αποφασίσαμε να φύγουμε από το Κίεβο και στη διαδρομή στην οποία κάναμε ακούγαμε εκρήξεις και τα παιδιά αναστατώνονταν και έκλαιγαν. И еще потом мы были почти две с половиной недели за пределами Киева, на Украине. На Западной Украине. На Западной Украине. Дьомиси Евдумаде Симастан Стивитики Украния, Эктос Киева. И до последнего мы не планировали никуда ехать, но когда увидели по деткам, Тимофей в том числе тогда сказал, что я только начал жить, уже должен умирать. И я поняла, что нужно. Μέχρι τελευταία στιγμή δεν θέλαμε να εγκαταλείψουμε τη χώρα μας, αλλά όταν είδαμε να αλλάζει η ψυχολογία των παιδιών και ιδιαίτερα ο Τιμόθεος όταν είπε ότι μόλις άρχισα να ζω μάλλον πρέπει να πεθάνω, αποφασίσαμε να φύγουμε για την ασφάλεια των παιδιών. Η ψυχή μας κλαίει και η καρδιά μας πονά για ό,τι συμβαίνει. Ανησυχούμε για τους φίλους μας που έμειναν εκεί, λέει ο πατέρας Νικόλαος. Наша душа, скажем, плачет. Η ψυχή μας κλαίει. И сердце очень болит за то, что происходит. Και η καρδιά μας πονάει πολύ για ό,τι συμβαίνει. Мы очень переживаем за наших друзей, которые там остались, за всю Украину. Ανησυχούμε για τους φίλους μας, οι οποίοι έμειναν εκεί και για όλη τη χώρα μας. За мою пасху. Για το ποιμνιό μου, το οποίο διακονούσα. Вот. И то, что сейчас Киев, он стоит, обороняется. Και το ότι το Κίεβο αυτή τη στιγμή αμήνεται. Несмотря на те авиаудары, которые попадают в Домашелые. Άσχετα με τον βομβαρδισμό που γίνεται από τον ουρανό. Правительство в Киеве, государственное правительство, церковное, все на месте. Η κυβέρνηση είναι στο Κίεβο, οι εκκλησιαστικές αρχές είναι στο Κίεβο, όλοι είναι στη θέση τους. Όλος ο ελληνισμός συμμετέχει, συμπονά και είναι αλληλέγγυος προς τον ουκρανικό λαό, δήλωσε ο Μητροπολίτης Δημοτήχου Ορεστιάδας και Σουφλίου κύριος Δαμασκηνός, ο οποίος και προσκάλεσε την οικογένεια του πατέρα Νικόλαου να έρθουν στον Εύρο και να τους φιλοξενήσει για όσο χρειαστεί. Πολύ στενοχωρούμεθα και θλιβόμεθα όταν βλέπουμε άμαχους ανθρώπους και παιδιά να είναι θύματα αυτής της τραγωδίας. Ο πατήρ Νικόλαος είναι κληρικός, ορθόδοξος κληρικός,
είναι γνωστός μου, έχουμε μια οικογενειακή σχέση. Θα τον φιλοξενήσουμε εδώ όσο χρειαστεί και όσο θέλει και εκείνος και η οικογένειά του. Και ευχόμεθα το συντομότερο δυνατόν να περάσει αυτή η τραγωδία, αυτός ο πόλεμος και επιτέλους η χαρά της ειρήνης να λάμψει στα πρόσωπα των ανθρώπων.